Για τα μείζονο σημασία ζητήματα που απασχολούν την άμυνα και την ασφάλεια τη Κύπρου, μίλησε στη σημερινή τη Κύπρου Υπουργό Άμυνα Κυπριακή Δημοκρατία, Χαράλαμπο Πετρίδη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πετρίδη αναφέρθηκε στι σχέσει Κύπρου και ΝΑΤΟ, αλλά και στο μέλλον των ρωσικών οπλικών συστημάτων τη Εθνική Φουρά, όπω και για το ενδεχόμενο η Κύπρο να εξοπλιστεί μελλοντικά με αμερικανική κατασκευή οπλικά συστήματα. Οι γεωπολιτικέ αλλαγέ που συμβαίνουν στον πλανήτη θέτουν την περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου ξανά στο επίκεντρο εξαιτία τη γεωγραφική σημαντικότητά τη. Το Υπουργείο Άμυνα προσανατολίζεται μέσα στα νέα δεδομένα, ούτω ώστε ο ρόλο τη Κυπριακή Δημοκρατία να αναβαθμιστεί. Ενισχύουμε την εξωστρεφιά μα στην αμυντική πολιτική τη Κυπριακή Δημοκρατία, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στι προσπάθειε δημιουργία συνθηκών ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ρωσική προέλευση υλικό βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση από το 2014, όταν συμφωνήθηκαν οι πρώτε κυρώσει για τη Ρωσία σε σχέση με την Κρυμαία. Η υλικοτεχνική υποστήριξη έχει ασφαλώ επηρεαστεί, όμω η κατάσταση μέχρι στιγμή είναι διαχειρίσιμη. Επί του παρόντο δεν υπάρχουν σκέψει για πώληση ρωσικού αμυντικού υλικού σε τρίτε χώρε. Ενέργειε για εξέβρεση δυνητικών αγοραστών αμυντικού υλικού αναλαμβάνονται εφόσον κριθεί από το ΓΕΒ ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι προ απόσυρση, επισήμανε ο Υπουργό. Το θέμα ένταξη τη Κυπριακή Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ είναι ένα σύνθετο ζήτημα, που επανέρχεται ιστορικά σε διάφορε φάσει τη δημόσια συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να δηλώσω είναι ότι μέσω τη αμυντική μα πολιτική και συνεργασία στοχεύουμε να αναπτύξουμε διαλειτουργικότητα και πνεύμα συνεργασία με πιο ανεπτυγμένου στρατού και ενόπλε δυνάμει που είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Όπω έχω ξανααναφέρει, το θέμα για ένταξη τη Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη ή ακόμα και στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να συζητηθεί στον κατάλληλο χρόνο και όταν οι διεθνεί συγκυρίε ευνοούν μια τέτοια εξέλιξη. Δεδομένη τη σύσφυξη και ανάπτυξη των σχέσεων τη Κυπριακή Δημοκρατία με τι ΗΠΑ, σε περίπτωση που σπάσει το εμπάργκο αγορά όπλων, αναμένεται να δούμε την εθνική φρουρά να προσανατολίζεται σε αυτή την αγορά εξοπλισμών. Η δημιουργία συνθήκων που να επιτρέπουν την αγορά αμυντικού υλικού από τι ΗΠΑ μα ενδιαφέρει και ω Υπουργείο Άμυνα εργαζόμαστε προ αυτή την κατεύθυνση. Αναμφίβολα, η πλήρη σάση του εμπάργου θα δημιουργήσει νέε προοπτικέ για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών τη εθνική ουρά, διευκρινίζει ο κ. Πετρίδη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.